υπήρχαν και τότε απειλές εναντίον δημοτικών αργών και ιδιαίτερα της Δημοτικής Αρχής της Κορίνθου, το πρόσωπό μου, ότι θα μου γίνει αυτό, θα μου γίνει αυτό, θα μου γίνει αυτό, όπως και φέτος. Κύριος Σκουρλέτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, να το μεταφέρετε αυτό. Έστειλε και ένα έγγραφο που μας απειλεί προς οπτικά τέσσερα δημάτου. Με πειθαρχικές διώξεις. Ας έρθει. Με πειθαρχικές διώξεις. Για να πω και στο πολιτικό κομμάτι. Ας έρθει οι πειθαρχικές διώξεις. Να δούμε πώς θα δικαιολογηθεί η παραβίαση του 102 άρθρου του Συντάγματος, που είναι ξεκάθαρο. Και θα μου πείτε εσείς, κύριε Δήμαρχε της Κορίνθου, και άλλοι τρεις υπερασπίζεστε τη συνταγματική νομιμότητα που αφορά 325 δήμους. Δεν θα σας πω αυτό, κύριε. Δεν σας διάκοψα εγώ. Υπερασπίζεστε λοιπόν εσείς τη συνταγματική διάταξη, το αυτοδιοίκητο που παραβιάζετε, ενώ 321 δήμοι αυτή τη στιγμή αυτό το έχουν απαντήσει με την παράταση των συμβάσεων. Εγώ και μόνος μου να μείνω, όπως ήμουν πέρσι, θα συνεχίζω να υπερασπίζομαι αρχές και αξίες και το αυτοδιοίκητο των Δήμων, που έχει γίνει κουρελόχατο από πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια. Λίγες σεβάστηκαν από το αυτοδιοίκητο των Δήμων. Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω και μόνος μου. Να σκαλωσορίσουν λοιπόν, γιατί έχουμε δώσει εντολή στην αποκεντρωμένη διοίκηση να μας κηθεί πειθαρχική δίωξη. Πιθανό να χαρείτε και κάποια την μειοψηφία, θα τεθώ και σε αργία. Θα πάω και σε αργία, κύριε. Αμήν και πότε. Λοιπόν. Και μια που μας ξύπνησε με τον λόγο του και ο κύριος Σκορδώσης, έχω να του πω ότι η υποκρισία περισσεύει από τον ίδιο κυρίως, που δεν είναι απλώς μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι στελεχός της. Ένας από τους 56 προέδρους των Ομαρχιακών της Επιτροπών, που η Νέα Δημοκρατία αγωνίστηκε μέσα στη Βουλή, κατήκυλε την ανασταγματικότητα, την παραβίαση του 102, είπε για το αυτοδίκητο και βεβαίως δεν ψήφισε καμία από τις δύο διατάξεις και την προπέσινη από τις τρεις διατάξεις νομοθετικές που ήρθανε στη Βουλή. Καμία. Κατήγγειλε, είπε όχι και είπε τα επιχειρήματα που λέω και εγώ σήμερα. Έτσι. Αυτό δείχνει μια υποκρισία και δείχνει ένα άκρατο λαϊκισμό και δείχνει και μια πολιτική που δεν έχει αρχές απέναντι, πολιτική αντιπολιτευτική απέναντι στη σημερινή δημοτική αρχή. Χωρίς αρχές.